περίμεναν πώς και πώς και αυτή τη χρονιά για να περιορίσουν τις απώλειες των προηγούμενων ετών και οι βροχές του χειμώνα έδειχναν ότι μια τέτοια ελπίδα μπορεί και να επιβεβαιωθεί. Πλην όμως, η παρατεταμένη ανομβρία το τελευταίο διάστημα και πριν μπουν στην τελική ευθεία για τον Τρίγο, έχει δημιουργήσει μια ανησυχία ότι και φέτος οι δυνατότητες για μια καλή χρονιά σε ό,τι αφορά τη σοδιά και την ποιότητα των σταφυλιών δεν ευδοκίμησαν. Έκανε πάρα πολύ καιρό να βρέξει και έχουν θέματα. Δηλαδή, αν κάνετε βόλτα έξω, χάνεται η παραγωγή. Αν είχαμε το νερό τώρα σε αυτή την περίπτωση να τονώσουμε λίγο τη συνθήκη, θα ήταν όλα μια χαρά. Ήθελε λίγο βοήθεια, ήθελε λίγο νερό βοήθεια. Δεν είχαμε νερό το απαιτούμενο. Ήθελε λίγο βοήθεια. Η παραγωγή φέτος δεν εξελίσσεται όπως περιμέναμε την αρχή. Είναι μια χρονιά δύσκολη. Εξελίσσεται δύσκολη. Παραδείγματος χάρη σε λιώνα και από πλευρά καιρικών συνδικών. Δηλαδή οι τελευταίες ζέστες οι οποίες επέλεασαν πάρα πολύ και οι ασθένειες οι οποίες καταπολεμήθηκαν μένα, αλλά δεν για ποιο λόγο δεν πήγαν καλά. Πέρα από την περίοδο χωρίς νερό, μια βραδιά κακοκαιρίας μέσα στον Ιούλιο και ταυτόχρονα οι ασθένειες έχουν προβληματίσει. Με τους αμπελοκαλλιεργητές στην περιοχή της Αυγενικής να εξηγούν ότι εν ώψη του Τρίγου οι αγωνίες τους έχουν ήδη επιβεβαιωθεί. Εντάξει, φέτος η χρονιά δεν είναι πολύ καλή. Λόγω της ευδεμίδας, περονόσπορος. Δεν είσαστε δηλαδή πολύ αισιόδοξοι? Όχι, δεν είμαστε. Δεν ήταν μόνο περονόσπορος. Ο περονόσπορος έκανε μια ζημιά πριν την άνθηση και επί της άνθησης που κατέστρεψε ένα μεγάλο μέρος της παραγωγής. Συνέχισε λοιπόν η ξηρεσία με τρομακτικό αέρα που ο αέρας χάλασε και αυτός μια παραγωγή που δεν καλύβεται ουσιαστικά. Πάντως ένας επιπλέον βραχνάς είναι και οι εργάτες γης που πλέον σε αγροτικές περιοχές του νησιού είναι δυσεύρετοι. Άλλωστε η μαζική μετακίνηση προς άλλες χώρες αποτελεί ήδη μια δυσκολία στο να βρεθούν εργατικά χέρια εν ώψη του Τρίγου. Μέχρι και πέρσι ακόμα είχαμε στην περιοχή μας κάποιους ξένους αλλοδαπούς οι οποίοι δουλεύανε στην περιοχή και είχε την ευχαίρεια να βρει κάποιον άνθρωπο να κάνει τη δουλειά σου. Τώρα δεν υπάρχουν. Εδώ που μιλάμε στην Ευγενική δεν μπορεί να υπάρχει ούτε ένας. Αλλά κάνουμε σήμερα να πάει συνεργάτη τον Αύγουστο. Τώρα από εκεί πέρα, στα γύρω χωριά, βρίσκουν κάποια άτομα, αλλά πάλι δύσκολο αυτό.